Είναι η πρώτη φορά που μιλάω από αυτό το βήμα και είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε τόσο μεγάλο κοινό. Δυστυχώς έχουμε προβλήματα, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ και θέλουμε τη βοήθεια, όπως και τη δίνουμε τη βοήθεια στο κόμμα. Από τις 15 πρώτου που ξεκίνησε η διαδικασία για να ανακοινώσουν ότι πρόκειται να κάνουν έναν οργανισμό, έναν νέο φορέα διαχείρισης των υδάτων στην περιφέρεια Θεσσαλίας, αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα ότι πρόκειται να φύγουν οι υπάλληλοι της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης αλλά και της αιρετής που είμαστε εμείς για να πάνε στην ανώνυμη εταιρεία, να γίνουν ιδιωτικοί υπάλληλοι. Αυτό μας ενεργοποίησε άμεσα και ξεκινήσαμε έναν αγώνα να ξεκινάμε με δελτία τύπου, με ανακοινώσεις, με συναντήσεις, με επαφές με φορείς, με τους αγροτικούς συλλόγους για να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρουμε. Πάντως η πορεία μας είναι ότι συνεχώς κλιμακώνουμε τον αγώνα, συνεχώς κάνουμε καινούργιες δράσεις και προσπαθούμε συνεχώς να είμαστε ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις. Υποτίθεται μέχρι 30 Μαρτίου θα είχε γίνει αυτός ο οργανισμός, θα έχει σταθεί. Έχει πάρει παράταση στη διαβούλευση. Πιστεύουμε ότι και με τους αγώνες μας και με τις κινητοποιήσεις μας να το καθυστερήσουμε και τελικά να τον αποτρέψουμε. Έχουμε έρθει σε επαφή με βουλευτές, με περιφερειακούς συμβούλους, με δημάρχους, με το ΕΒ, ΓΟΕΒ, τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΗ, την ΟΣΙΑΠΕ, τους αγροτικούς συλλόγους, την ΕΜΔΙΔΑΣ, την ΠΟΜΗΤΕΔΗ, το ΓΕΟΤΕ, το Τεχνικό και Εμπορικό Επιμελητήριο, της ΔΕΙΑ και τα ΜΟΕ, τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υδροοικονομίας και Υποπτίας ΟΕΒ, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υδάτων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης μας έχουν στείλει επιστολές συμπαράστασης και είναι μαζί μας το δίκαιο αγώνα που δίνουμε. Έχει γίνει και περώτηση στη Βουλή. Η προσέλευση της συζήτηση που κάναμε δύο συζητήσεις, ειδικά στη δεύτερη συνάντηση, ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική και οι τοποθετήσεις ήταν ουσιαστικές και όλες ήταν προς την ίδια κατεύθυνση. Όλοι ανέφεραν ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, παύλα δικαίωμα, και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει εμπόρευμα ούτε να διαχειρίζεται από ανώνυμη εταιρεία. Αναφέρθηκε ότι γίνεται προσπάθεια για αλλαγή χρήσης του νερού και η ανώνυμη εταιρεία θα έχει δικαίωμα στον έλεγχο των έργων. Στην Ευρώπη χρεοκόπησε η ιδιωτικοποίηση του νερού και οι φορείς διαχείρισης του ξαναγύρισαν στο δημόσιο. Δεν θα δεχτούμε ένα αποτυχημένο μοντέλο να εφαρμοστεί στη χώρα μας για να υποφεληθούν οι λίγοι από την κατασκευή των έργων διαχείρισης του νερού. Καταγγέλθηκε κυβερνητική πρόθεση για την παράδοση της διαχείρισης των υδάτων της Θεσσαλίας σε ανώνυμη εταιρεία και η πολιτική ιδιωτικοποίηση του νερού που έχει ξεκινήσει με την οδηγία 2007/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετωπίζει το νερό ως εμπόρευμα, αδιαφορώντας για τις συνέπειες τόσο για τις λαϊκές οικογένειες όσο και για τους αγρότες. Η υποστελέχωση και η υπεχρηματοδότηση των δασαρχείων μείωσε την επιχειρησιακή τους δυνατότητα και από τη στιγμή που δεν πρόσφερα το σύνολο των υπηρεσιών της, άρχισαν να εμφανίζονται οι ακραίες πυρκαγιές και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δημιουργείται το χάος και στη συνέχεια έρχονται οι σωτήριες λύσεις που ποτέ δεν είναι για το όφελος των πολιτών. Οι συνάδελφοι της περιφέρειας της Αντίας που εργάζονται στη Διεύθυνση Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ είναι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ με νόμιμες διαδικασίες και καλύπτουν οργανικές θέσεις σύμφωνα με το οργανόγραμμα της περιφέρειας. Η αυτοδίκαιη μεταφορά τους σε μια ανώνυμη εταιρεία θα επηρεάσει το εργασιακό τους καθεστώς. Η κατάργηση της οργανικής θέσης στην οποία είναι διορισμένη και η μετάβασή τους σε καθεστώς μη μονιμότητας θα τους εκθέσει στον κίνδυνο να βρεθούν μετέωρες σε ενδεχόμενες αποφάσεις μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού ως αποτέλεσμα των πολιτικών που ασκούνται από τις ανώνυμες εταιρείες στα πλαίσια της μεγιστοποίησης των κερδών τους. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται χώρηση των κρατικών ανώνυμων εταιρεών σε ιδιώτες, η οποία πιστεύουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι προδιαγεγραμμένη. Από τη σύστασή της, η συγκεκριμένη Διεύθυνση της Περιφέρειας της Θεσσαλίας ανέλαβε μεγάλο όγκο αρμοδιοτήτων, που πριν τη σύστασή της διεκπαιρνόταν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Η δημιουργία ανώνυμης εταιρείας και η απορρόφηση της Διεύθυνσης Υδροοικονομίας και των ΤΟΕΒ προβληματίζει, καθώς η σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι ορθότερη από ένα δημόσιο φορέα, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία μεριμνά για το όφελος των πολιτών της, παρά από μια ανώνυμη εταιρεία η οποία μεριμνά για την αύξηση των κερδών της. Το νερό για τον κάμπο της Θεσσαλίας είναι η πηγή της ανάπτυξής του και της ευημερίας του. Η διαχείρισή του από μια ανώνυμη εταιρεία θα εγκλωβίσει όλους τους αγρότες σε αυξημένες τιμολογιακές πολιτικές,
πρόκειται για τη γνωστή πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και απαξίωση των δημοσίων υπηρεσιών, η οποία αποδυναμώνει το φορέα της περιφέρειας και θέτει τους πολίτες ομοίρους των ιδιωτικών εταιριών, που μόνο σκοπό έχουν την αύξηση των κερδών τους. Οι εκπρόσωποι του ΤΟΕΒ ανέφεραν ότι με προσωπική εργασία και εκτός του κανονικού ωραρίου συμμετέχουν και βοηθούν στην εξυπηρέτηση των αγροτών, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το μέλλον. Οι αγρότες που θα κληθούν να ξανακαλλιεργήσουν και να επενδύσουν στις πλημμυρισμένες περιοχές πρέπει να έχουν την απόλυτη διασφάλιση για την προσπάθειά τους. Πρέπει να υπάρξει εναλλακτική λύση για τη διέλευση και την απορροή των ομβρίων υδάτων από το θεσσαλικό κάμπο. Το πρόβλημα της διαχείρισης των υδάτων δεν αφορά μόνο όσους επιχειρούν σήμερα στην περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά και τις επόμενες γενιές, οι οποίες θα κληθούν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο αυτό. Έχουμε υποχρέωση στα παιδιά μας να αντιδράσουμε και να μην υποθηκεύσουμε το μέλλον τους και τη ζωή τους. Και από ό,τι βλέπω σήμερα είναι αρκετοί νέοι εδώ πέρα και είναι αυτό πολύ ευχάριστο. Ο Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι κάθετα αντίθετος στην κατάργηση οποιασδήποτε εργονικής μονάδας και σε οποιαδήποτε αλλαγή εργασιακής σχέσης ή προσπάθειας επηρεασμού της υπηρεσιακής εξέλιξης όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Είναι κάθετα αντίθετος στη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας και στην απορρόφηση από αυτήν της Διεύθυνσης Συντροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ, τη στιγμή που η βασική αρμοδιότητά της εν λόγω υπηρεσίας θα είναι η διαχείριση των υδάτων πόρων και η εποπτεία της λειτουργίας των ΟΕΒ. Δημιουργείται ανώνυμη εταιρεία για να διαχειριστεί το μεγαλύτερο δημόσιο αγαθό που αποτελεί το βασικό πυλώνα ανάπτυξης και ευημερίας του Θεσσαλού. Ο κίνδυνος να εγκλωβιστούν οι Θεσσαλοί αγρότες σε αυξημένες τιμολογικές πολιτικές από μια ανώνυμη εταιρεία και μεγάλο ποσοστό εκτάσεων που αρδεύονται σήμερα να είναι αδύνατο να αρδευτούν είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο. Η λύση της δημιουργίας νέων φορέων παρακάμπτοντας τις υπάρχουσες υπηρεσίες για να λυθούν χρόνια προβλήματα είναι τουλάχιστον αναποτελεσματική. Βλέπετε το φορέα διαχείρισης της κάρτας. Η εκαθάριση των ΤΟΕΒ θα καθυστερήσει να υλοποιηθεί, οπότε δεν θα δοθεί λύση στα προβλήματα που ήδη υπάρχουν. Είναι φανερό ότι η μεθόδευση ιδιωτικοποίησης του νερού της Θεσσαλίας μέσω της παράδοσης της διαχείρισης σε ανώνυμη εταιρεία αποτελεί προπομπό για την υπόλοιπη χώρα. Ήδη γνωρίζουμε ότι στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο πρόκειται να συσταθούν αντίστοιχες εταιρείες. Για τους λόγους αυτούς ζητούμε η Διεύθυνση Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ να αναβαθμιστεί και να αναλάβει το πραγματικό της ρόλο σύμφωνα με το οργανόγραμμα της περιφέρειας Θεσσαλίας. Να συζητηθεί άμεσα η επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ της Διεύθυνσης Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ της περιφέρειας Θεσσαλίας και της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με στόχο τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής συνεργασίας και παράλληλη συντόμευση των διαδικασιών που συνεπάγονται την κατανάλωση εργατορών σε ίσονες σημασίας αρμοδιότητες. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει χρόνος πραγματικών ελέγχων και συντονισμού των εμπλεκόμενων, που είναι και η ουσία της διαχείρισης. Να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο συντονιστικό όργανο με δικαιοδοσία άμεσης δράσης σε έκτακτες καταστάσεις. Το όργανο αυτό να υποπτεύεται άμεσα από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Όλες οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού και τα απαιτούμενα έργα υπάγονται και εκτελούνται από οργανική μονάδα δημοσίου φορέα, όχι ΜΕΣΔΙΤ. Το νερό είναι κοινωνικό δικαίωμα. Δεν μπορεί να αποτελεί εμπόρευμα. Στο πλαίσιο της εμπιστοποίησης των πολιτών της περιφέρειας Θεσσαλίας, είχαμε κάνει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία διαμαρτυρίας στους κεντρικούς δρόμους της Λάρισας, μοιράζοντας ταυτόχρονα έτυπο υλικό. Συμμετείχαμε στο Κιλελέρ, στη δράση που είχαν κάνει οι αγρότες για να αποκτρέψουν την παρουσία των πολιτικών. Και σήμερα σας ανακοινώνω ότι καταθέσαμε ένα ψήφισμα σε ηλεκτρονική πλατφόρμα στο change.org, όπως είχε κάνει και η κυρία Καραστιανού, και περιμένουμε να μαζέψουμε τις υπογραφές που θα μας βοηθήσουν να αποτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση του νερού. Ζητάμε διασφάλιση φθηνού, ελεγμένου ποιοτικού νερού για όλο τον πληθυσμό, άμεση υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής και για εξασφάλιση της επάρκειας του νερού χωρίς χαράσια στην αγροτική παραγωγή. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.